όπως ξέρετε, μετά από πολλά χρόνια, όπως είπατε και εσείς, και μπορώ να σας θυμίσω στους παλαιότερους, το 2001 που έγινε εκείνη η μεγάλη πορεία. Βέβαια, από εκεί και μετά, αντί να συνεχίσουμε αυτό το καλό βήμα, όλοι μαζί φταίξαμε και φτάσαμε σε 2 και 3 συγκεντρώσεις παράλληλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή τις 10 του μηνός που είναι η απεργία, την 5η το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ένα κάλεσμα του εργατικού κέντρου προς την ΑΔΔΗ, προς τους συνταξιούχους του ΝΑΤΕ, στο ΣΕΣΝΟ, στην ΕΛΒΕ, σε όλους τους φορείς και σωματεία του νησιού μας, έτσι ώστε να κατέβουμε σε μια απεργιακή κινητοποίηση ενωμένη και όλοι μαζί. Τα αιτήματα είναι κοινά, δεν υπάρχουν τίποτα διαφορετικά. Όλοι αγωνιζόμαστε για το ασφαλιστικό και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν έναν εργαζόμενο, έναν συνταξιούχο με τη συντάξη του, με τα επιδόματά του, με την υγιεινή μας, με τα ωράρια μας και. Από εκεί και ύστερα θέλω να πω ότι αυτή η συγκέντρωση να μας γίνει παράδειγμα για όλους τους επόμενους και ειδικά για τους νέους συνδικαλιστές, ότι πρέπει να παραμερίσουμε τις προσωπικές μας διαφορές, διότι κάποιοι συντηρούσαν τις διαφορές από όλες τις πλευρές. Δεν ονομάζω ή τα κατονομάζω π.χ. αυτούς και αυτούς. Από όλες τις πλευρές γίνανε λάθη και λάθος βήματα. Πιστεύω οι νεότεροι θα βαδίσουν σε άλλα πλαίσια από ό,τι βαδίζαμε εμείς οι παλαιότεροι. Εγώ για το επόμενο διάστημα, όσο θα είμαι πρόεδρος του εργατικού και η ομάδα η οποία έχω, θα δίνουμε το παρ έτσι ώστε να γίνονται από κοινού όλες οι συγκεντρώσεις. Διότι είναι ένα νησί το οποίο η κοινωνία μας είναι και μικρή και έχουμε κατηγορηθεί από όλους, είτε εργαζόμενους είτε αξιούχους, βλέποντας την εικόνα αυτή, άλλος εδώ και άλλος εκεί. Οπότε την Πέμπτη και λοιπόν την 5η, 10:30 στην πλατεία Βουνακίου, καλώ όλους τους εργαζόμενους, όλα τα σωματεία της δύναμης του εργατικού κέντρου, είτε του ιδιωτικού είτε και του δημόσιου τομέα, να προσέλθουν τους συνταξιούχους, τους άνεργους, να προσέλθει έτσι ώστε να διαμαρτυρηθούμε όλοι ενωμένοι, το δίνεται η ευκαιρία, όλοι ενωμένοι το τονίζω, έναντι αυτού του εκτρώματος που κατατάθηκε στην Βουλή, αυτόν κύριο το κατέθεσε ο κ. Χατζηδάκη για λογαριασμό της κυβέρνησης. Ένα έκτρωμα το οποίο από το 1990, όσο γνωρίζουν από τον κ. Μητσοτάκη και τον νόμο Σκούφα, προσπαθεί να περάσει, αλλά οι αγώνες των εργαζομένων δεν τα άφησαν να περάσει. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, πιστεύετε ότι θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να περάσουν κάποια πράγματα. Ρίχνουν 10. Κάτι περνάει πάντα και αυτό που περνάει και είναι σύμπτωση πάντα να είναι κατά του εργαζομένου. Και ειδικά τώρα λόγω του COVID. Το μεγαλύτερο από όλα που μας ενοχλεί είναι οι ατομικές συμβάσεις εργασίας. Υπάρχει περίπτωση να γίνει ατομική σύμβαση εργασίας να έχει το συμφέρον του εργαζομένου? Που σημαίνει δεν θα πέρασε. Εδώ βλέπετε ότι υπήρχαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ό,τι ήταν ενάντια ή κατά τη συλλογική σύμβαση πηγαίναμε με τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτή τη στιγμή τώρα σε μία ατομική σύμβαση εργασίας τι θα πέρασε, ή το δεκάωρο που λέει, δηλαδή θα κάνω εγώ τις ώρες και θα συμφωνώ εγώ να τις πάρω όποτε θέλω. Υπάρχει περίπτωση εργαζόμενος που έχει ώρες μετατρέπεται και ρεπό, δηλαδή που θα τις κάνει, θα του πει πάρτε στο καλοκαίρι, πάρτε στα Χριστούγεννα ή πάρτε παράδειγμα το Πάσχα. Αποκλείεται. Τα ζούμε και στις μεταφορικές, τα ζούμε και στα σούπερ μάρκετ, τα ζούμε και γύρω-γύρω. Είναι για μας τον ιδιωτικό τομέα το δεκάωρο, είναι γνώριμο. Δεν είναι κάτι το καινούριο όπως τα παιδιά του δημοσίου, που είναι κάτι το καινούριο για τα παιδιά, έτσι για μας. Είναι γνώριμο και το έχουμε αντιμετωπίσει τώρα. Και το μεγάλο άλλο είναι το τι θα γίνει με την επιθεώρηση εργασίας.